Τον Απρίλιο του 1825 ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου αρχικά από τον Τουταχή και στη συνέχεια από τον Ιμπραήμ Πασά. Παρά την ηρωική αντίσταση των Μεσολογγιτών, η πόλη κυριεύθηκε τον Απρίλιο του 1826. Τη έξοδο του Μεσολογίου στάθηκε μια από τι κορυφαίε στιγμέ τη Ελληνική Επανάσταση, προκαλώντα βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτη ερώτηση. Πότε ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου, από ποιον και πώ έληξε. Τον Απρίλιο του 1825 ο Τουταχή, ξεκινώντα με πολυάριθμο στρατό από τη Λάρισα και υποτάσσοντα το πέρασμά του πολλέ περιοχέ τη Τερεά, έφτασε στο Μεσολόγγι και το πολιόρκησε. Η κατάληψή του είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, καθώ από εκεί περνούσε ο ένα από του δύο δρόμου που οδηγούσαν στην Πελοπόννησο. Δεύτερη ερώτηση. Ποια ήταν η κατάσταση του Μεσολογγίου τη παραμονέ τη δεύτερη πολιορκία. Το Μεσολόγγι βρισκόταν σε μια θέση με πολλά φυσικά πλεονεκτήματα το μεγαλύτερο μέρο τη πόλη περιβαλλόταν από ρηχή λιμνοθάλασσα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα τη προστατευόταν με τάφρους και τείχο. Το Μεσολόγγι είχε επιλέξει ω έδρα του ο Αλέξανδρος Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, προσκαλώντα εκεί τον Άγγλο ποιητή Λόρδο Μπάιρον και άλλου φιλέλληνε. Στην πόλη λειτουργούσε νοσοκομείο, πλήρε μηχανουργείο για την κατασκευή πολεμικού υλικού και τυπογραφείο που εξέδιδε δύο εφημερίδε. Εκεί επίση είχαν καταφύγει πολλοί πρόσφυγε από τι γύρω περιοχέ καθώ και αρκετοί ένοπλοι, κυρίω ουλιώτε. Τρίτη ερώτηση. Πώ κατάφεραν να αντέξουν την πολιορκία του Κουταχή οι υπερασπιστέ του Μεσολογγίου. Η πολιορκία του Μεσολογγίου κράτησε σχεδόν ένα χρόνο. Τον πρώτο καιρό οι πολιορκημένοι απέκρουσαν με επιτυχία του Τούρκου, ενώ ο Μιαούλη του εφοδίαζε με τρόφιμα και πολεμοφόδια σπάζοντα τον τουρκικό αποκλεισμό από τη θάλασσα. Οι πολιορκημένοι αγωνιστέ, μάλιστα, με τη στήριξη του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών τη Ανατολική Τερεά, επιτέθηκαν συντονισμένα στον στρατό του Κουταχή, που αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τέταρτη ερώτηση. Τι οδήγησε στην απόφαση των Πολιορκημένων να επιχειρήσουν έξοδο. Τον Δεκέμβριο του 1825 ο Ιμπραήμ έφτασε στο Μεσολόγγι για να ενισχύσει τα Οθωμανικά στρατεύματα και ανέλαβε την αρχηγία τη πολιορκίας. Η Πολιορκία οργανώθηκε καλύτερα και ο αποκλεισμό τη πόλη έγινε πιο στενό. Χωρί οργάνωση και οικονομικού πόρου, οι ελληνικέ δυνάμει αδυνατούσαν να κινηθούν από ξηρά εναντίον των Πολιορκητών. Ενώ τα ελληνικά καράβια που επιχείρησαν να πλησιάσουν, απέτυχαν παρά τι προσπάθειέ του. Οι πολιορκημένοι, εξαντλημένοι από τι μάχε, τι ασθένειε και την έλλειψη τροφή και πολεμοφοδίων, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη με μυστική βραδινή έξοδο. Πέμπτη ερώτηση: Πώ έγινε η έξοδο και ποια η κατάληξη. Η έξοδο έγινε τη νύχτα τη 10η ημέρα του Απριλίου του 1826, ξημερώνοντα Κυριακή των Βαΐων. Χωρισμένοι σε τρει ομάδε, οι ένοπλοι θα προστάτευαν ανάμεσά του τα γυναικόπαιδα, ενώ όσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, θα αντιστέκονταν μέσα στην πόλη ανατινάζοντα πυρητιδαποθήκε. Καθώ όμω οι πολιορκητέ επαγρυπνούσαν, μόνο ένα μέρο τη φρουρά κατόρθωσε να διαφύγει, ενώ οι περισσότεροι άμαχοι επάνω στη σύγχυση οπισθοχώρησαν στο Μεσολόγγι, χάνοντα τη ζωή του. Η πόλη κυριεύθηκε και καταστράφηκε ολοσχερό. Τα γυναικόπαιδα που εχμαλωτίστηκαν, πουλήθηκαν ω σκλάβοι. Έκτη ερώτηση. Ποιο ο απόϊχο τη εξόδου. Η αντίσταση και η πτώση του Μεσολογγίου διαδόθηκαν στην Ευρώπη μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ένα από αυτού, ο εθνικό μα ποιητής Διονίσιο Σολομό από τη Ζάκυνθο, έγραψε το έργο Ελεύθερη Πολιορκημένη.